Άλλο τέσσερα δηλαδή. Βάλτε τρία, δεν πειράζει. Αν χρειαστού, θα είναι πολύ λίγο παραπάνω. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ περίεργο η ελληνική κυβέρνηση να ακούει εγκόμια και συνθετήρια στο εξωτερικό για τον τρόπο διαχείρισης του προσφυγικού. Όλοι στην Ευρώπη να κατηγορούν άλλες κυβερνήσεις για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα σε σχέση με τα σύνορα και εντός της χώρας η αντιπολίτευση να κατηγορεί μόνο την ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο και εδώ πέρα θα πρέπει να εξαντλήσουμε, θα πρέπει να εξαντλήσουμε την ευθύνη μας σε σχέση με το πώς το χειριζόμαστε. Δύο λόγια για τις τροπολογίες και την κριτική που έχει ακουστεί. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων ακούστηκε κριτική. Καταρχήν έχει ψηφιστεί με το 43-39 το νόμο που αφορούσε και την αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και έχουν γίνει βήματα. Είναι ο στόχος μας να λειτουργήσει εντός του έτους, χωρίς βεβαίως να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, λειτουργώντας με αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους και χωρίς να κοστίζει τον Έλληνα πολίτη. Ακούστηκε κριτική για το αρχείο. Πρέπει να ενημερώσω τον βουλευτή, νομίζω από το Ποτάμι, αν δεν κάνω λάθος να με συγχωρέσει, που εκτόξευσε κάποια βέλη κριτικής ότι πάμε πάλι να ελέγξουμε το τι παράγεται στην τηλεόραση, ότι οι υποδομές αρχιοθέτησης όλων των προγραμμάτων που εκπέμπονται στην Ελλάδα έχουν και ιδιωτική σταθμή αυτή τη στιγμή. Και είναι μια καλή τεχνολογία, είναι καλό να αρχιοθετούμε, να μπορούμε να ανακαλούμε. Εάν, ας πούμε, ευδοκιμήσει η προσπάθεια συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ένα ενιαίο και συγκροτημένο αρχείο θα μπορεί να είναι η πηγή στην οποία θα προστρέχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να ανακαλεί, να βλέπει τα προγράμματα, να αξιολογεί αν πρέπει να καταλογίσει πρόστιμα ή όχι. Άρα λοιπόν τα πράγματα να μην τα μεγαλοποιούμε. Η άλλη τροπολογία αφορά την εσωτερική λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Ευχαριστώ τον Υπουργό που την έκανε δεκτή. Δεν θα ήθελα να σταθώ. Το μόνο που θα πω είναι ότι είχαμε φαινόμενα 20ετούς ή υπερ 20ετούς θητείας υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης σε γραφεία τύπου του εξωτερικού. Πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο, διότι όπως αντιλαμβάνεται το σώμα, χάνουν κάθε επαφή με την Ελλάδα και πολύ δύσκολα μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα. Το θέμα της παράλληλης απασχόλησης μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που άκουσα κριτική, πραγματικά. Διότι και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης αλλά και στις άλλες υπηρεσίες όπως το ΑΠΕ ή την ΕΡΤ είχαμε τα φαινόμενα της διπλοθεσίας και της αργομιστίας. Δεν γίνεται εδώ και ενώπιον του ελληνικού λαού να κάνουμε ότι αυτά δεν υπήρχαν και επιχειρούμε να κάνουμε τη ρύθμιση. Και λέμε ότι όποιος θέλει να έχει και δεύτερη απασχόληση πρέπει πρώτον να μην είναι ανταγωνιστική με τη βασική, με την κύρια απασχόλησή του και η απολαβή να μην υπερβαίνει το 50% της συνολικής του απολαβής από την κύρια απασχόληση. Γιατί είναι κακό αυτό? Δεν τα ξέρουμε τα φαινόμενα που ορισμένοι απλώς υπογράφανε στην υπηρεσία τους και βγάζανε την ημέρα τους στην ιδιωτική επιχείρηση στην οποία εργάζονταν? Γιατί αυτό είναι κακό? Δεν θα υποφασίζει ο Υπουργός για το ποιος θα μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά θα είναι οι κανόνες ενιαίοι. Θα είναι ενιαίοι οι κανόνες και καλό την αντιπολίτευση να ανοίξουμε ένα σοβαρό διάλογο, να μαζευτούμε και να συζητήσουμε, προφανώς όχι ενώπιον της ολομελίας, αλλά να μαζευτούμε και να συζητήσουμε και να δούμε ποιοι κανόνες πρέπει πραγματικά να εφαρμοστούν. Φοβάμαι ότι η αντιπολίτευση την έννοια της μεταρρύθμισης την θυμάται μόνο όταν κυβερνά και είναι έτοιμη να κόψει μισθούς και συντάξεις. Διότι όσες μεταρρυθμίσεις οι οποίες προωθούν την ισονομία, τους κανόνες, τη ρύθμιση στην Ελλάδα έχουμε εμείς προωθήσει, δεν τις υποστηρίζει. Υποστήριξε μήπως η αντιπολίτευση το νομοσχέδιο της ρύθμισης του τηλεοπτικού τοπίου? Μέχρι πού θα υποστηρίξει το παρόν νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά βάζει σε μια νέα φάση τη δημόσια διοίκηση? Γιατί δεν θέλουμε να αδειοδοτηθούν τα κανάλια, δεν κατάλαβα. Ποιοι είναι αυτοί που θα λειτουργούν με τα θαλασσοδάνεια ΣΑΗ? Παρένθεση επίσης. Ποιοι είναι αυτοί που θα ανέμονται την διαφήμιση των φορέων του δημοσίου μέσω λαθρόβιων διαδικτυακών σχημάτων? Και για το Μητρώο του Διαδικτύου ακούσαμε κριτική. Με την οποία ρύθμιση συμφωνεί μαζί μας και η Ένωση των επιχειρήσεων ενημέρωσης του διαδικτύου και η Ένωση Διαφημιζομένων Ελλάδος. Για να μην έχουμε τα φαινόμενα εκβιασμών. Τολμάμε και γινόμαστε και τιμητές εδώ μέσα. Διότι οι εκβιαστές αυτοί οι οποίοι τώρα απειλούν μητέρες μόνες με παιδιά είχαν και πολιτικές φτερούγες.
κάτω από τις οποίες ζεσταίνονταν στο παρελθόν. Δεν υπάρχει χώρος πλέον για τους εκβιαστές και δεν υπάρχει χώρος για τους εκβιαστές, διότι είναι αποφασισμένη η πολιτική ηγεσία, είναι αποτελεσματική η ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και είναι και άξιοι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας. Τελεία και παύλα. Χώρος για τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχει και όποιος θέλει να έχει πρόσβαση στη διαφήμιση του δημοσίου θα μπει στο Μητρό. Θα έχει αφημί, θα έχει όνομα, θα έχει διεύθυνση, θα έχει εργαζόμενους, θα έχει εργασιακές σχέσεις και τότε θα έχει δικαίωμα, ναι, να χτυπάει και την πόρτα επισήμως και διαφανώς και των φορέων του δημοσίου για να παίρνει διαφήμιση. Διότι δεν υπάρχουν μόνο οι εκβιαστές του υποκόσμου, υπάρχουν και οι εκβιαστές που νομίζουν ότι ζουν και κυκλοφορούν σε σαλόνια. Αλλά αυτά τα υποτιθέμενα σαλόνια, τα καταφαντασίαν σαλόνια, είναι ο βούρκος μέσα στον οποίο έχουν μάθει να ζουν και να κάνουν τους εκβιασμούς τους και τις κολοτούμπες τους. Ας καταλάβουν ότι άλλαξαν τα πράγματα. Τόσο το καλύτερο για αυτούς.